Ακούγομαι. Σταματή. Όχι. Ωραία. Ακούγομαι. Ωραία, καλημέρα λοιπόν. Φαντάζομαι ακούγομαι τώρα. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία και σας καλωσορίζουμε στην επιστημονική ημερίδα με θέμα τα δεδομένα και αειφορία σε φωτιαστικές αλυσίδες στη Γεωργία. Είμαι ο Δημήτρης Αϊδόνης, είμαι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Φωτιαστικής Αλυσίδας και διευθυντής. Πιο δυνατά. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Άρα πιο κοντά. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι. Ωραία. Και διευθυντής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σε λίγο θα σας συστήσω και τους αγαπητούς ομιλητές της σημερινής μας ημερίδας. Εγώ θα έχω το ρόλο του συντονιστή. Ξεκινώντας, λύνοντας ένα μικρό περίγραμμα γενικότερα αυτών των θεμάτων που θα συζητήσουμε, έχω να σας πω τα εξής. Καταρχάς, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο πρωτογενής τομέας, γενικότερα η γεωργία, σε συνδυασμό με τον τομέα του τροφίμου, αποτελούν τη βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Έτσι. Πολύ μεγάλο ρόλο στο συνολικό ΑΕΠ, ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, σε συνέργεια με τον άλλο μεγάλο τομέα που είναι οι υπηρεσίες τουρισμού. Άμεση συνέργεια με αυτό. Από την άλλη, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι θα πρέπει να μιλάμε ή μιλάμε για θέματα εξυγχρονισμού του πρωτογενή τομέα. Έτσι. Θέματα εφαρμογή νέων τεχνολογιών, εφαρμογή ψηφιακής γεωργίας, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη. Ο λόγος που συζητάμε για αυτά τα θέματα είναι διτός. Πρώτον, γιατί εκ των πραγμάτων είναι θέματα εξέλιξης. Και δεύτερον, σε αυτή τη χώρα συζητάμε για αυτά τα θέματα για περισσότερο, γιατί έχουμε ένα μεγάλο κενό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε να συγκλίνουμε σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και γενικότερα τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ, και νομίζω το αναγνωρίζουμε και αυτό όλοι, βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία τα δίνει απλόχερα και στην χώρα μας. Έτσι, η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής της νέας ΚΑΠ έχει μέσα θέματα ψηφιακής γεωργίας και θέματα αειφορίας. Έτσι, και η αειφορία είναι σημαντικό θέμα, ζητάω συγγνώμη, την ξέχασα, το πώς διαχειριζόμαστε περιβαλλοντικά ορθά, την περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορθή διαχείριση της όλης παραγωγικής διαδικασίας. Αυτά δεν θα μακρηγορήσω άλλο, θα δώσω απευθείας το λόγο στους ομιλητές. Πρώτα θα με επιτρέψετε να σας κάνω μια μικρή σύσταση. Έχω κάνει ένα μικρό σκονάκι εδώ. Προφανώς όλοι τους είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή τους παρουσία. Έχουν πολλά καθήκοντα, πολλά καπέλα που λέμε. Έχω μαζέψει τα κυριότερα κατ' εμέ βιογραφικά τους στοιχεία. Αυτά θα παρουσιάσω. Ζητώ συγγνώμη αν κάτι δεν πω απόλυτα σωστό ή ξεχάσω κάτι. Ξεκινάω με τον κύριο Αγγελόπουλο, ο κύριος Αγγελόπουλος Σταμάτης, ο οποίος είναι εδώ είναι το σκονάκι, είναι καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας με προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος. Είναι αντιπρόεδρος έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας και Διαχείρισης του ΔΠΑΕ. Και το σημαντικότερο από όλα, αγαπητές Σταμάτη, είναι ότι είναι ο εκλεγμένος πρίτανης του Πανεπιστημίου μας. Από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει πρίτανης του Πανεπιστημίου και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
και έχει εκτεταμένη ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία σε διάφορα θέματα χρηματοδότησης, αξιολόγησης επενδύσεων, αγροτικής πολιτικής και βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα. Αυτά. Πηγαίνω στο δεύτερο μελητή, ο οποίος είναι ο κύριος Μπόχτης Διονύσης. Είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Αγροτεχνολογίας και Βιοοικονομίας του ΕΚΕΤΑ. Έχει προπτυχιακές σπουδές στο Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει διατελέσει καθηγητής σε εξαιρετικά πανεπιστήμια του εξωτερικού στη Δανία και στην Αγγλία. Και μια πολύ σημαντική ιδιότητά του, την οποία θα ήθελα να το συζητήσουμε σήμερα λίγο μαζί του παραπάνω, είναι ότι είναι ιδρυτικό μέλος μιας πολύ επιτυχημένης spin-off εταιρείας, της εταιρείας FarmBee, η οποία, ξέρετε, είναι η spin-off εταιρεία του ΚΕΤΑ. Οι spin-off εταιρείες, λίγες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν. Η FarmBee είναι μια από αυτές τις εταιρείες, η οποία έχει διεισδύσει πολύ στην αγορά της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σχετικά με την ψηφιακή γεωργία, τη μηχανική στη γεωργία και την αειφορία στον πρωτογενή τομέα. Προχωράω στον κύριο Κουτσιά. Και συνεχόμενα, όχι παλιός, και στον, έτσι, από παλιά συνεργάτης. Ναι. Ο αγαπητός ο κύριος Κουτσιώρης Βασίλης είναι Γενικός Διευθυντής από το 2015 στο δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ. Η ΔΕΠΑΝ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο πόλεων. Αριθμοί πάνω από 130 έμαθα σήμερα, έτσι, 130, εγώ είχα στο σκονάκι 110, είναι 130 δήμοι. Έχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πολιτικού μηχανικού σε πολύ καλά πανεπιστήμια της Αγγλίας και έχει επαγγελματική στρατιοδρομία, την οποία έχει συνδυαστεί με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα όπως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οργανόγραμμα, κανονισμούς λειτουργίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλα έχει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Τέλος, ο κύριος Χάρης Αχίλας είναι και φίλος πολύ, είναι και συνάδελφος στο δικό μου τμήμα, είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του κέντρου αυτού του έρευνας και καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και κλινικής οικονομίας. Σπουδές είναι μηχανολόγος μηχανικός, μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση έργων, διδακτορικός στην περιβαλλοντική μηχανική και βιώσιμη ανάπτυξη και πολύ μεγάλη, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, υφορία, γεωργία, περιβαλλοντική μηχανική. Όλα αυτά τα θέματα έχει καλύψει χρόνια και με πολύ μεγάλη επιτυχία ο κύριος Αχίλας. Αυτά από εμένα. Φαντάζομαι δεν σας κούρασα. Και πηγαίνω κατευθείαν. Ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω κάνοντας κάποιες ερωτήσεις στους αγαπητούς συναδέλφους. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο σε εσάς για να κάνετε. Αν έχουμε χρόνο, φαντάζομαι θα έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε χρόνο, φαντάζομαι, είναι μια χαρά. Για να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, ξεκινάω με τον κύριο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλε, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, στη γεωργία και αν έχουν γίνει βήματα προόδου, αν έχει γίνει βήματα σύγκληση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω το. Έλα, αν θέλετε πάνω αυτό. Δεν πειράζει. Αλλάζουμε μικρόφωνο. Ξεκινάω από το τέλος. Εάν έχουν γίνει βήματα. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, τουλάχιστον ως προς την αειφορία. Πριν χρόνια δεν συζητούσαμε για αειφορικό τρόπο παραγωγής και αναφέρουμε και στη φυτική και στη ζωική παραγωγή. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα και οι αγρότες, ο μέσος Έλληνας αγρότης το έχει κατανοήσει. Πριν πω όμως οτιδήποτε στο βαθμό εναρμόνισης, να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική γεωργία και το καταλαβαίνετε είναι το κόστος παραγωγής. Έχουμε ψηλό κόστος παραγωγής. Γιατί οφείλεται αυτό το κόστος, το υψηλό κόστος, το οποίο μας καθιστά αυτόματα μη ανταγωνιστικούς στην Ευρώπη. Όχι για όλους, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούν πολλά αγροχημικά. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζανιοκτώνα. Αυτό εκτινάσει το κόστος παραγωγής. Ο δεύτερος άξονας είναι η χρήση πολλών γεωργικών μηχανημάτων ή το ανενεργές επενδυόμενο κεφάλαιο που έχει ένας γεώργος. Εάν δείτε από ανάλογες εκθέσεις που γίνονται και εδώ, αγρότικα, ζωοτέχνια, θα δείτε πολύ εξοπλισμό, πολύ μηχάνημα.
Είμαστε υπέρ της εκμηχάνησης της γεωργικής παραγωγής. Δεν είμαστε υπέρ της περιττής εκμηχάνησης ή της κακής εκμηχάνησης ή της σπατάλης πόρων. Αυτό λοιπόν δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα του υψηλού κόστους παραγωγής. Συν, όπως σας είπα, η χρήση περίσσιας ποσότητας αγροχημικών. Το τελευταίο διάστημα και με την αγροτική πολιτική και με το πρασίνισμα που έχει γίνει και με τις επιδοτήσεις, οι αγρότες μπήκαν σε ένα σωστό δρόμο περιορισμού της χρήσης αγροχημικών. Από εκεί και πέρα, ο στόχος, και νομίζω ότι έχει επιτευχθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, είναι να καταλάβουμε κι εμείς, έτσι, και σαν πολιτεία, ότι για να είμαστε ανταγωνιστικοί λόγω του υψηλού κόστους, θα πρέπει να δείξουμε ένα διαφορετικό προϊόν. Το κόστος παραγωγής δεν μπορεί να πέσει γιατί υπάρχει και ενέργεια. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει φορολογία, υπάρχουν και άλλοι συντελεστές που συντελούν σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο δρόμος είναι να δείξουμε ότι τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα είναι ποιοτικότερα έναντι των ανταγωνιστικότερων άλλων ευρωπαϊκών. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με την πιστοποίηση, με την αειφορία, με την παραγωγή προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, με την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Και όταν μιλάω για βιολογικά προϊόντα, βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, που εκεί έχουμε πολλά περιθώρια. Άρα, το ότι είμαστε ακριβοί, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ότι είμαστε και ποιοτικότεροι ή έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία προσφέρουμε στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, βελτιώθηκε πάρα πολύ και ιδίως, ξέρετε, όταν έρχεται μια οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση πάντα δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου και να την κατευθύνεις εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, πολλοί λοιπόν αγρότες, επιχειρηματίες, οι οποίες εξάγουν προϊόντα και όλη η αλυσίδα εφοδιασμού, άρχισε να στρέφεται, να βελτιώνει, να ψάχνει κανάλια εμπορίας και να διοχετεύει τα προϊόντα τους στις αγορές της Ευρώπης ή σε άλλες αγορές. Αυτό λοιπόν ήταν μια όθηση. Και γι' αυτόν τον λόγο και το συγκριτικό πλεονέκτημά μας είναι ότι στο εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκαν οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, κάτι το οποίο μας βοηθά. Δεν ξέρω αν πρέπει κάτι άλλο να προσθέσω. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε ο κύριος Αγγελόπουλος την οικονομική διάσταση, που είναι πολύ σημαντική στο όλο θέμα. Γιατί χωρίς την οικονομική διάσταση, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι ο βασικότερος άξονας της αειφορίας, είναι η οικονομική διάσταση και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, κύριε Μπόχτη, στην Ελλάδα του 2023, ποια είναι η κατάσταση, είστε γνώστης πολύ καλό το θεμάτων της ψηφιακής γεωργίας, ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας σε θέματα ψηφιακής γεωργίας? Ναι, είναι λίγο δύσκολο να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς είναι, γιατί είναι... Να το πω έτσι, είναι λίγο σε μια θολή περίοδο μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, μέχρι να ενσωματωθούν κάποιες αλλαγές, κάποιες νέες τεχνολογίες, να αλλάξει ο τρόπος, όχι μόνο ο τρόπος παραγωγής, η νοοτροπία, όλο το οικοσύστημα γύρω από τη γεωργία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές μπροστά να γίνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή, σαν μία εικόνα, εντάξει, δεν είναι καλό να τα λέμε πάντα έτσι ενθαρρυντικά, το τοπίο είναι λίγο θολό. Από εδώ και πέρα θα φανεί λίγο προς τα που θα κατευθυνθεί όλη αυτή η ιστορία της εξυγχρόνησης. Ο εκμηχανισμός έχει περάσει εδώ και χρόνια, του εξυγχρονισμού μάλλον της ελληνικής γεωργίας. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή από πλευράς παραγωγών, παραγωγού, από πλευράς πολιτείας, επιχειρήσεων γενικότερα τριγύρω, χρειάζεται αρκετή ψυχραιμία. Δηλαδή, αυτό που έχω παρατηρήσει και με ενοχλεί πάρα πολλές φορές είναι το ότι υπάρχει ένας υπέρμετρος ενθουσιασμός ότι έρχονται νέες τεχνολογίες και θα λύσουν τα πάντα, θα βγάλεις λεφτά, θα γίνεις. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με καμία πραγματικότητα. Τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολύ αργά. Η γεωργία έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν το λέω σαν κακό, σαν ελάττωμα, έτσι είναι η φύση της γεωργίας. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις των τεχνολογιών με την ίδια ταχύτητα. Το γνωρίζετε όλοι ότι συνήθως, κατά στην πλειοψηφία τους, οι τεχνολογίες οι οποίες έρχονται στη γεωργία είναι ουσιαστικά μεταμόρφωση υφιστάμενων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί για άλλους τομείς. Κανένας δεν έχει στο μυαλό του, σαν πρώτο μέλημα, να φτιάξω κάτι για τη γεωργία. Θα το φτιάξω για την άμυνα, θα το φτιάξω για τα χρηματοοικονομικά, θα το φτιάξω για την ναυτιλία, για οτιδήποτε άλλο. Γενικά είναι ένας
είναι και ένας τομέας ο οποίος έτσι δεν έχει το φοβερό πρεστίζ όπως έχουν άλλοι τομείς. Και αυτό είναι, είναι ένα τρομερό λάθος όταν θες να σχεδιάζεις μια οικονομία και θες να φτιάξεις παραγωγικά συστήματα. Το πρόβλημα τώρα με τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία είναι το εξής, το ότι έχουμε τη σύγκρουση δύο κόσμων, αυτό το λέω παντού, του κόσμου του γεωπόνου, του βιολογικού, δηλαδή της οντότητας, της βιολογικής οντότητας, με τον κόσμο του μηχανικού. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο μπέρδεμα. Οι γεωπόνοι, όταν λέω γεωπόνοι, όχι κατά επάγγελμα, αλλά η γεωπονία γενικότερα, αυτοί που φροντίζουν τα αυτά κλπ., δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ταχύτητα εξελίξεων των άλλων και οι άλλοι δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για φυτό. Αυτό δημιουργεί ένα τρομερό μπάχαλο, επιτρέψτε μου να μιλήσω έτσι, στην όλη περίπτωση. Και έχουμε στη μέση τον παραγωγό, ο οποίος βομβαρδίζεται μία από εδώ, μία από εκεί και δεν ξέρει πραγματικά πού βρίσκεται η αλήθεια και ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που μπορεί να έχει. Είδατε, ας πούμε, τελευταία έχει γίνει ένας τεράστιος λόγος με το GPT και τα Large Language Models, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και ερχόμαστε και λέμε στη γεωργία τα ίδια και τα ίδια. Θα σας πω κάποια νούμερα πριν από έρευνες που έχουμε κάνει, έτσι, από έρευνες επιστημονικές καθαρά. Μέσα σε 2 χρόνια δημοσιεύσεις για τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία από 30 για ένα συγκεκριμένο ζήτημα έφτασαν στις 750. Το ερώτημα είναι, σε μια τέτοια άνοδο, τεράστια, δρομακτική άνοδο στην έρευνα πάνω σε κάτι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ποιότητα μέσα σε αυτό το πράγμα? Αποκλείεται, ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα γίνονται προχειροδουλειές, πάρα πολλές προχειροδουλειές, οι οποίες δεν έχουν καμία εφαρμογή. Έρχεται ο άλλος, τώρα μακρηγορώ λίγο, αλλά βρήκαν ευκαιρία. Έρχεται ο άλλος, φτιάχνει μία εφαρμογή στο κινητό αναγνώριση ασθένειας. Τέλεια, χειροκροτάουν όλοι παλαμάκια, αυτό είναι φοβερό, τι είναι αυτό. Και έρχεται ο παραγωγός και σου λέει, τι να το κάνω, αφού είμαι στο χωράφι και βάζω το κινητό να δει την ασθένεια, τι το θέλω, αφού είμαι εκεί, το βλέπω. Και έχει απόλυτο δίκιο. Άρα, όταν μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αν εξαιρέσετε τα χρηματιστηριακά και κάποιους άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με άλλα αντικείμενα, έχουν τρομερό πεδίο εφαρμογής, γιατί μπορούν να αλλάξουν το σύστημα, μπορούν να πάνε συστημικά. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία είναι task oriented, είναι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Αν αυτό δεν το πάρεις, να το εγκλωβίσεις σε ένα γενικότερο σύστημα, δηλαδή αυτή την πληροφορία, εγώ τι θέλω να την πάρω στον ελκυστήρα μου. Ο ελκυστήρας μου όμως έχει ένα παρελκόμενο. Άρα αρχίζω και έχω φυσικά αντικείμενα. Μετά από αυτό όμως ο ελκυστήρας δεν επεμβαίνει πάλι σε κάτι άλλο, επεμβαίνει σε κάτι στο φυτό, το οποίο όχι μόνο είναι φυσικό σύστημα, είναι και βιολογικό σύστημα. Και εκεί αρχίζει όλη η τρέλα. Λοιπόν, θέλει να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε με πολύ αργά και σταθερά βήματα. Πρώτον, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα φτιάξουμε και αυτό που ετοιμάζουμε έχει κάποια φυσική, στο φυσικό κόσμο θα έχει κάποια ανταπόκριση, κάποιο όφελος για τον παραγωγό. Και δεύτερον, αυτή η γνώση καθώς προχωράμε να μετουσιώνεται, να μπορεί να γίνει και προϊόν εκπαίδευσης προς τους παραγωγούς και προσέξτε, πολύ σημαντικότερο, εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτές. Υπάρχει και αυτό το τεράστιο ζήτημα. Ποιος θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές των παραγωγών? Αυτά, Δημήτρη. Πάντοτε ο Διονύσης μας αναφέρει με τη λογική του στην πραγματικότητα, έτσι, και είναι σημαντικά, παρόλο που είναι οραματιστής και έχει κάνει πολλά πράγματα και ερευνητικά, πάντοτε έχει αυτή τη λογική. Είναι και παραγωγός. Ωραία. Πάμε στον κύριο Κουτσιώρη, πάμε στα θέματα της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, κατά πόσο, έτσι, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των Δήμων? Έχετε πολλούς Δήμους, από ό,τι είδα, που είναι περιφερειακοί Δήμοι με αγροτικές εκτάσεις. Αγροτική Δήμη, τέλος πάντων. Ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες των Δήμων σε θέματα νέων τεχνολογιών στη γεωργία και αειφορία? Καταρχάς, πριν απαντήσω, να πω λιγάκι ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Η Δήμη, η Αγροτική Δήμη, που κακώς υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός με την έννοια ότι τα 3/4 των Δήμων της χώρας είναι αγροτική. Με τον ΑΒΓ τρόπο. Δηλαδή, αγροτική δεν είναι μόνο πρωτογενής τομέας, δεν είναι μόνο γεωργία, είναι και κτηνοτροφία, είναι και αλεία. Άρα, επί της ουσίας, πάνω από το 70-80% των ελληνικών δήμων θεωρούνται, έχουν εφαρμογές που άπτονται του πρωτογενή τομέα. Για πρώτη φορά, έχουμε το 2010, με το νόμο του Καλλικράτη, την υποχρέωση στους δήμους οι οποίοι θέλουν να δράσουν
να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τη σύσταση γραφείου εσωτερικά στον οργανισμό του κάθε Δήμου τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες περιγράφονται ρητά στον νόμο. Αυτό έγινε, συνέβη. Από το 2011 επί της ουσίας λειτουργούν σε πάνω από 200 Δήμους της χώρας γραφεία τοπικής ανάπτυξης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούμε να τις χωρίσουμε γρήγορα εντάχει, γιατί δεν θα πάω να τις αναλύσω, σε 4 άξονες. 4-5 άξονες. Ο πρώτος είναι, οι Δήμοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι για αδειοδοτήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τις λαϊκές αγορές, με το άνοιγμα καταστημάτων που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία ή την κτηνιατρική. Όλες οι αδειοδοτήσεις που άπτονται σε ένα αστικό ιστό περνάνε από το Δήμο. Κάνουν τη διαχείριση. Διαχείριση φωσκοτόπων. Δηλαδή, ένας κτηνοτρόφος θα πάει στο Δήμο του να πάρει μια περιοχή για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί. Έχουμε λοιπόν την αρμοδιότητα της διαχείρισης, είτε είναι αλεία είτε είναι κτηνοτροφία, περνάει από το Δήμο. Το τρίτο κομμάτι που έχουν την υποχρέωση να κάνουν είναι μια διαρκής ενημέρωση των αγροτών στο τοπικό τους διαμέρισμα, σχετικά με νέες τεχνολογίες, με νομοθετήσεις, με ό,τι μπορούν να υποστηρίξουν τον αγροτικό τομέα. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι υποχρεωμένοι σαν αρμοδιότητα να κρατάνε ένα μητρώο, ας το πούμε μητρώο. Δηλαδή, τι παράγεται, από ποιον παράγεται, σε ποια περιοχή παράγεται, για να έχουμε ένα ισοζύγιο αποτυπωμένο σε αιτήσια βάση του πρωτογενή τομέα σε κάθε Δήμο της χώρας. Αλλού αυτό γίνεται, εφαρμόζεται, αλλού μένει στα χαρτιά. Το βασικότερο όμως, για να ξεκινήσω την απάντηση μου στην ερώτηση, η βασική αρμοδιότητα ενός Δήμου και η υποστήριξη που κάνει για έναν αγρότη είναι οι υποδομές. Δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή χωρίς υποδομές. Η ψηφιακή γεωργία είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αν δεν έχεις άδρευση, αν δεν έχεις μεταφορές, αν δεν έχεις βασικά θέματα σε υποδομές, αγροτική οδοπία, δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή. Άρα, επί της αρχής, ο Δήμος είναι καταλύτης στο να υπάρχει μια αγροτική ανάπτυξη σε μια περιοχή και συνεπώς και στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Να πω κάποια νούμερα. Τα τελευταία 3 χρόνια, ειδικά με το πρόγραμμα Τρίτσι και 2 πρωτοβουλίες που γίνανε και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν μεγάλες υποδομές που σήμερα υλοποιούνται σε αγροτική οδοπία, που είναι πάρα πολύ βασικό, και σε δίκτυα άδρευσης δευτερευόντως. Ο Δήμος δε μπορεί και να συνδράμει ή μαζί να χρηματοδοτηθεί με ΓΟΕΒ το ΕΒ, που είναι επίσης ενώσεις οι οποίες στην ουσία αυτές υλοποιούν ένα μεγάλο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Άρα και από αυτή την έννοια που δεν θα μπορούσε ο το ΕΒ να χρηματοδοτηθεί, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εργαλεία μέσω του Δήμου του. Άρα είναι πολύ βασική η συνεργασία των Δήμων με τους οργανισμούς εγκυβελτιωτικής, όλο το κομμάτι που αφορά κυρίως βέβαια για τις υποδομές. Και επίσης ο Δήμος είναι καταλύτης όσον αφορά δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα αντλιοστάσια τα οποία στην ουσία αρδρεύουμε, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους, πετρέλαιο και νερό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο που είναι το βασικό, τα χημικά συμφωνώ, τα λιπάσματα συμφωνώ, αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό σε μια αγροτική παραγωγή. Το πρώτο πράγμα είναι το νερό και το δεύτερο είναι η ενέργεια. Και εκεί λοιπόν οι παρεμβάσεις των Δήμων είναι ουσιαστικές για τη μείωση του κόστους. Τώρα εγώ θα ήθελα να πω λίγο το 23 για να κλείσω. Που εντοπίζω εγώ σαν Βασίλης και σαν ΔΕΠΑΝ να σας πω και τι κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια έχουμε μια ευκαιρία, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι στην αρχή του. Μέσα εκεί περιγράφονται σημαντικές χρηματοδοτήσεις με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ένα μεγάλο κομμάτι πάει σε τέτοια συστήματα, άρα βοηθάει την αγροτική παραγωγή. Είναι πάρα πολύ βασικό πρώτα να δούμε το πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή, υπάρχουν αρμοδιότητες κατακερματισμένες και κάποιες από αυτές κάνουν και overlapping. Δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος, το τι μπορεί να κάνει μια περιφέρεια, το τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλές φορές στο ίδιο πράγμα είναι μια κατακερματισμένη διαδικασία, άρα καθυστέρηση σημαίνει αυτό, ή
Άλλες φορές υπάρχει ένα overlapping που στην ουσία σταματάμε γιατί δεν ξέρουμε ποιος τελικά είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας δώσει τη λύση σε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πρέπει να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός στο θέμα των διαδικασιών που από το πρωτογενή τομέα και ένας καθορισμός των αρμοδιοτήτων που εγώ θα πρότεινα να πάει πιο κοντά στους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι ο πιο κοντινός δημόσιος φορέας στον αγρότη. Γενικά στον πολίτη, αλλά και στον αγρότη. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που σας ανέφερα γίνονται σπασμωδικά. Ο κάθε Δήμος υποβάλλει μια πρόταση για χρηματοδότηση που κατά την άποψή του λύνει το θέμα τοπικά ή συνεργάζεται με τον τοπικό ΟΕΒ, αλλά δεν είναι σε ένα πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού πλάνου σε ένα νομό, σε μια περιφερειακή ενότητα, σε μια περιφέρεια, να δούμε τι προϊόντα πρέπει να κάνουμε εξαγωγή, τι προϊόντα πρέπει να κάνουμε παραγωγή. Αυτό είναι το δεύτερο πλάνο. Πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, σε κάθε περιοχή, που θα έπρεπε να ήταν σε κάθε Δήμο, γιατί αυτός είναι ο πιο κοντινός, πάλι επαναλαμβάνω, ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τα επόμενα 10 χρόνια που να είναι εξειδικευμένο για τον πρωτογενή τομέα, για τους Δήμους που είναι αγροτικοί Δήμοι. Και το τρίτο πράγμα που πρέπει να γίνει, πρέπει να εφαρμοστούν, γιατί όλα αυτά, συμφωνώ, θέλει βήμα-βήμα και δεν ξέρουμε ποια έχουν εφαρμογή, ποια δεν έχουν εφαρμογή όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και δεν σημαίνει ότι μια πρωτοβουλία σε μια περιοχή είναι εφαρμόσιμη οριζόντια στο σύνολο των περιοχών της Ελλάδος. Άρα λοιπόν το τρίτο βήμα είναι να γίνουν πιλωτικές εφαρμογές οι οποίες θα μεταφραστούν σε καλές πρακτικές τις οποίες ύστερα μπορούμε να πάμε οριζόντια. Θέλω να σας πω δύο θέματα που εμείς αντιμετωπίζουμε σαν ΔΕΠΑΝ για να τη συζητήσουμε και μετά αν θέλετε. Έχουμε αναλάβει που είναι το πιο βασικό που συμπεριλαμβάνει και τα δύο. Στην Θεσσαλία, στο Δήμο Κυλελέρ και στο Δήμο Λάρισσας, ο Θεσσαλικός κάμπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, στη χώρα. Μιλάμε για γεωργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φαινόμενα. Υπάρχει ερημοποίηση. Δηλαδή συζητάμε για ψηφιακή γεωργία, συζητάμε για εξαγωγές. Μα δεν έχουμε, είναι έρημος ο Θεσσαλικός κάμπος. Γιατί είναι έρημος, γιατί δεν έρχονται νέοι αγρότες, ας ξεκινήσουμε από το εξής απλό. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Η παραγωγή σε σιτηρά και βαμβάκι έχει δημιουργήσει το εξής φαινόμενο. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πάει πάνω από 300 μέτρα. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν έχουμε νερό, δεν μπορεί να πάμε σε νέες καλλιέργειες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνθηση, δεν μπορούμε να πάμε σε φυτά, δεν μπορούμε να πάμε σε δεντρυλία, δεν μπορούμε να πάμε σε τίποτε άλλο. Ενδεχομένως δεν μπορούμε πια ούτε σιτηρά και βαμβάκι. Άρα ο νέος αγρότης που θέλει να δει μια εναλλακτική, που θέλει να πάει σε κάτι πιο κερδοφόρο να επενδύσει και να ασχοληθεί, δεν μπορεί να πάει στο Θεσσαλικό κάμπο, που είναι ο μεγαλύτερος κάμπος της χώρας. Εκεί λοιπόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εμείς υλοποιούμε αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να σταματήσουμε την πορεία της καταστροφής του υδροφόρου οριζόντα, δηλαδή να σταματήσουμε μέχρι εκεί που είναι. Και ο δεύτερος είναι να κάνουμε εμπλουτισμό φέρνοντας νερό από τον ποινιό τους χειμερινούς μήνες. Το περίσσιο που πάει στην Κάρλα το αποθηκεύουμε σε λιγνινοδεξαμενές και τι κάνουμε, εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα και το κάνουμε αυτό, το υλοποιούμε για 12 μήνες. Δηλαδή και γιατί όλο αυτό το νερό πήγαινε χαμένο. Ό,τι δεν πήγαινε και είναι περίσσια, έφευγε, πήγαινε στη θάλασσα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, ενώ ταυτόχρονα φέρνουμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκεί ως καλή πρακτική, τι. Απαγορεύουμε πια σε αυτή την έκταση που κάνουμε την παρέμβαση σιτηρά βαμβάκι και δημιουργούμε ένα νέο μείγμα και λέμε σιτηρά βαμβάκι μέχρι 20%. Τα υπόλοιπα θα πάνε τόσο % σε δεντρύλια, τόσο % σε νέες, έξυπνες, σύγχρονες παραγωγές. Αυτό αν λειτουργήσει, μετά οριζόντια μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο Θεσσαλικό κάμπο. Τέτοια προβλήματα έχετε παντού. Εσείς εδώ, ας πούμε, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που είναι
πρωτογενής τομέας, η ζώνη από την Εγνατία μέχρι το παραλιακό μέτωπο είναι η παραγωγή σας. Ο υδροφόρος ορίζοντας αυτή τη στιγμή, κατά 60% είναι αλμύρα. Τις πολλές γεωτρήσεις όλα αυτά τα χρόνια, αυτό ποιοτικά έχει επίπτωση στο προϊόν. Άρα, να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακή γεωργία, αλλά τελικά τι θα μας φέρει σαν αποτέλεσμα, αν δεν έχουμε τα μέσα να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση. Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι εξαιρετική η διάσταση που βάλατε. Η επόμενη ερώτηση είναι για τον κύριο Αχίλα. Αλλάζω πάλι θέμα, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Αχίλα, θα πάω λίγο στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας. Πόσο είναι σημαντική η κυκλική οικονομία, γενικότερα αυτό που λέμε η ορθή διαχείριση των αποβλήτων στη γεωργία, στον πρωτογενή τομέα. Γνωρίζω ότι έχετε κάνει πολύ έρευνα πάνω στο αντικείμενο. Καταρχήν, να πω το εξής. Μιλάμε για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Η κυκλική οικονομία δεν είναι διαχείριση αποβλήτων. Είναι μια γενικότερη έννοια, ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν έρχεται όταν πρέπει να διαχειριστώ στο τέλος ζωής το απόβλητο. Το απόβλητο είναι πόρος. Η όλη η ιστορία είναι πώς αυτό θα συστηματοποιηθεί και θα μπορώ να σκέφτομαι από το καθ' όλη τη διάρκεια ζωής όλο το βιομηχανικό προϊόν, το αγροτικό προϊόν, το τεχνολογικό προϊόν. Στην κυκλική οικονομία χωρίζουμε τα προϊόντα σε δύο κύκλους. Είναι ο τεχνολογικός κύκλος και ο βιολογικός κύκλος. Προφανώς, ο βιολογικός κύκλος, τα απόβλητα της αγροτικής οικονομίας, οι πόροι μάλλον είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμοι. Οι ποσότητες είναι τεράστιες. Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι δεν μιλάμε για κάτι πολύ τεχνολογικά μπροστά, δηλαδή δεν συζητάμε ακόμα για αεριοποίηση, πυρόλυση, πιο εξελιγμένες διαδικασίες, τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης. Μιλάμε ακόμα και για κομποστοποίηση, μιλάμε και για αναερόβια χώνευση, για την παραγωγή ενέργειας. Το στοίχημα είναι μεγάλο, δηλαδή το απόβλητο είναι στην ουσία πόρος, είναι μια ευκαιρία για επιπλέον κέρδος, δηλαδή εκεί που κάτι σου κοστίζει είναι μια ευκαιρία που μπορεί να την εκμεταλλευτείς. Προφανώς, το σύστημα είναι, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Μπόκτης, είναι χαοτικό και υπάρχουν και πάρα πολλά εμπόδια. Έτσι ενδεικτικά θα πω το εμπόδιο της εποχικότητας, της διαθεσιμότητας, της απόστασης. Για κάποιο απόβλητο, η απόσταση που καθιστά σκόπιμη τη διαχείριση του μπορεί να είναι κάποια λίγα χιλιόμετρα. Για κάποιο άλλο απόβλητο που έχει μεγαλύτερη αξία, υπολείπουσα αξία, μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη. Εδώ νομίζω ότι και η τεχνολογία μπορεί να παίξει ρόλο. Είδα στο κοινό έναν συνάδελφο, εκλεκτό συνάδελφο, που έχουν αναπτύξει μία εφαρμογή για να μπορείς να βλέπεις έτσι την οικονομική σκοπιμότητα της αξιοποίησης κάποιου πόρου στη βάση της απόστασης. Ένα εργαλείο που μπορεί να μπορείς να βλέπεις τι υπάρχει διαθέσιμο στην περιοχή, τι μπορείς να αξιοποιήσεις ή τα δικά σου παραπροϊόντα, σε ποιον θα μπορούσε να είναι χρήσιμα. Μια σημαντική παράμετρος της κυκλικής οικονομίας είναι ακριβώς αυτή. Το ότι δεν συζητάμε ότι το απόβλητο ξαναμπαίνει στην ίδια αλυσίδα αξίας, στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα, μπορεί να αξιοποιηθεί από κάποια άλλη αλυσίδα αξίας. Ακόμα και αυτή η γνώση, το ποιος μπορεί να αξιοποιήσει το δικό σου παραπροϊόν, το δικό σου απόβλητο, είναι πολύ σημαντική. Εάν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα καλό παράδειγμα στη Βουλγαρία, στην Γερμανία, στη Δανία ή οπουδήποτε, όπου τεχνολογικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιο τέτοιο απόβλητο, η γνώση το ότι μπορώ να το κάνω και εδώ, αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Και εδώ πέρα νομίζω ότι η τεχνολογία έχει σπουδαίο ρόλο να παίξει σε αυτό το κομμάτι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, βλέπω ότι ο χρόνος λίγο πιέζει. Είχα στο μυαλό μου να κάνουμε τρεις γύρους ερωτήσεων. Μάλλον θα μειώσω, θα κάνω ακόμη μια ερώτηση στον καθένα από εσάς
και συνέχεια δώσω το λόγο στους εκλεκτούς από το κοινό για να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Έρχομαι πάλι στον κύριο Αγγελόπουλο, στον Πρίτανη. Θα ρωτήσω για το ρόλο του Πανεπιστημίου. Ήθελα να σας ρωτήσω για αγροτική πολιτική. Ξέρω ότι γνωρίζετε πολλά, αλλά θα πάω στο Πανεπιστήμιο απευθείας. Ποιος είναι ο ρόλος, πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει το δικό μας το Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ένα νέο Πανεπιστήμιο. Έχω ακούσει, μιλάτε έθερμα και κάνετε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς όλο αυτό που λέγεται στη γνώση, στην απόκτηση γνώσεων, σε όλους τους κρίκους αυτό της εφοδιαστικής αλυσίδας της Γεωργίας. Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι είμαστε σε μια στιγμή που το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο θα πρέπει να εξελιχθεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, της εθνικής οικονομίας και της τοπικής οικονομίας. Αν δεν το αναγνωρίσει, νομίζω ότι θα χάσει, θα ξεπεραστεί. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βγει έξω. Μέχρι πρότινος, το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν ήταν εξωστρεφές, ήταν εσωστρεφές. Το τελευταίο διάστημα, ίσως πάλι με την οικονομική κρίση, άρχισε να βγαίνει, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις. Οι συνάδελφοι άρχισαν να γίνονται περισσότερο ερευνητές, παράλληλα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, και να εισφέρουν στην χρηματοδότηση, να φέρουν εξοπλισμό, να επενδύουν. Πολλές φορές εμείς οι ακαδημαϊκοί κάνουμε έρευνα για την έρευνα. Άρα λοιπόν το στίχημα είναι η έρευνα να είναι στοχευμένη σε προβλήματα τα οποία απασχολούν την οικονομία, την πραγματική οικονομία. Και η κοινή αγροτική πολιτική το προβλέπει. Και διάφορα μέτρα του ΕΣΠΑ το προβλέπουν, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Βλέπετε, το τελευταίο διάστημα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, συνεργαζόμαστε, γραφεία μεταφορά τεχνολογίας, μονάδα καινοτομίας, ίδρυση τεχνοβλαστών και spin-off εταιριών στο πανεπιστήμιο, δημιουργία μονάδων επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης. Όλα αυτά είναι δράσεις οι οποίες δείχνουν να εκβάλλουν την έρευνα η οποία συντελείται στο ελληνικό πανεπιστήμιο έξω. Μόνο έτσι το πανεπιστήμιο θα καταστεί ανταγωνιστικό έναντι των άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστήμιων, των άλλων χώρων των πανεπιστήμιων, έτσι. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Τώρα να πάμε λίγο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που έχω την τιμή και την τύχη να έχω να αναλάβει από το Σεπτέμβριο βέβαια, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της έρευνας. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και αυτό έχει μια μακρά παράδοση, παρόλο που έχει 4 χρόνια σε αυτή τη μορφή. Και αυτή την παράδοση προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε. Ήδη έχουμε έναν κύκλο εργασιών στην έρευνα γύρω στα 35 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια έρευνα, κύκλο εργασιών, είναι πολύ σημαντικό και από τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό είναι σε αυτούς τους τομείς στους οποίους αναφέρεται. Και να το τονίσω αυτό, έχουμε γύρω στα 130-140, δεν θυμάμαι ακριβώς, τα λεγόμενα βιομηχανικά συμβόλαια, βιομηχανικά έργα, τα οποία είναι ιδιωτικά έργα με επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μάλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εμπιστεύονται τους συναδέλφους για να λύσουν προβλήματα στην επιχειρηματικότητά τους, στη διασύνδεσή τους. Και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Και προσπαθούμε σαν διοίκηση να το ενισχύσουμε ακόμα παραπέρα. Τώρα, για τον τομέα της γεωργίας, εγώ πώς το φαντάζομαι. Εμείς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο έχουμε το τμήμα γεωπονίας, έχουμε το τμήμα δασολογίας στην Δράμα, έχουμε το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και το τμήμα εινολογίας και βιοτεχνολογίας. Αλλά παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο αυτά τα τμήματα, και εσείς το logistics, το τμήμα, συντελείτε στην διακίνηση γεωργικών εφοδίων και προϊόντων και άλλα τμήματα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι οι συνέργειες, οι επιστημονικές συνέργειες μεταξύ όλων των τμήματων, για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και να έχουμε ένα ερευνητικό αποτέλεσμα πολύ πιο αποτελεσματικό και πιο παραγωγικό. Εγώ έχω τη χαρά να υπηρετώ στο τμήμα γεωπονίας. Το τμήμα γεωπονίας το φαντάζομαι και ήδη έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο, σε σημαντικό επίπεδο, να είναι ένα πρότυπο, να λειτουργεί ένα πρότυπο αγρότημα, να εισφέρει όχι μόνο συμβουλευτικά σε επίπεδο του μέσου Έλληνα παραγωγού. Κάνουμε ημερίδες, κάνουμε διαλέξεις, συμμετέχουμε στα ερευνητικά προγράμματα
με πολλές αγροτικές επιχειρήσεις και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Νομίζω ότι να μην μακρηγορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω στον κύριο Μπόχτη με το καπέλο τώρα του πέρα του ερευνητή και του ιδρυτή της μιας spin-off εταιρείας που είπα προηγουμένως, της FarmB, έτσι, μιας εταιρείας η οποία έχει ήδη κάνει πολλά βήματα και στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. Πόσο, κατά πόσο είναι και μια εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για την ψηφιακή γεωργία. Κατά πόσο είναι εύκολο, πιστεύετε, το να αυτά όλα τα νέα θέματα της ψηφιοποίησης, της νέων τεχνολογιών να αφομοιωθούν από τους παραγωγούς. Θα ήθελα να είστε πιο αισιόδοξος αυτή τη φορά, έτσι. Πιο αισιόδοξος, όχι. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο Βασίλης πριν και συμφωνώ απόλυτα και το είπα και εγώ ότι θέλει ψυχραιμία. Δηλαδή, έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα να λύσουμε αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα προβλήματα των υποδόμων. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί χρειαζόμαστε την ψηφιακή γεωργία, το χρειαζόμαστε για δύο λόγους. Πρώτον, είναι σαν άσκηση για τους παραγωγούς και για όλους, για τη νέα εποχή που θα έρθει αναπόφευκτα. Και το δεύτερο είναι σαν εργαλείο ώστε να λύσουμε τα γενικότερα προβλήματα υποδομών. Δηλαδή, όλα αυτά τα συστήματα ψηφιακής γεωργίας μπορούν να βοηθήσουν στο να πάρεις για monitoring και να πάρεις πολύ καλύτερη απόφαση πώς θα διορθώσω τις υποδομές μου. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορώ να γνωρίζω σε όλη την περιοχή ποιες είναι οι καλλιέργειες χωρίς να επικοινωνήσω με το Υπουργείο, χωρίς τίποτα. Μπορώ με διάφορα συστήματα να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Μπορώ να ξέρω την απόδοση, την περιβαλλοντική απόδοση κάθε χωραφιού από το πολύ γονό του, από το χώμα πώς έχει μοχλευτεί λόγω των εργασιών κτλ. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν απομακρυσμένα και σε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Προσοχή όμως, επανέρχομαι πάλι σε κάτι που είπε ο Βασίλης. Οι λύσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες. Δηλαδή, το να πάρω μια λύση η οποία αναπτύχθηκε στην Αμερική για τα χωράφια της Αμερικής και να εφαρμόσω εδώ πέρα, είμαι παντελώς λάθος. Δεν θα δουλέψει. Δεν δουλεύει έτσι. Ευτυχώς για τη γεωργία, οι λύσεις τύπου Google, οι οριζόντιες λύσεις, το ότι αυτό γίνεται εδώ και γίνεται εδώ και παραπέρα, δεν ισχύουν. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο. Θέλει προσαρμοσμένες λύσεις, πολύ συγκεκριμένες. Τώρα, να συνεχίσω το ερώτημά σου, Δημήτρη. Θέλει πολλή προσπάθεια. Δεν επανέρχομαι πάλι στο ότι η γεωργία είναι ειδική περίπτωση. Δεν μπορείς να φέρεις μία λύση καπέλα από πάνω και θα τρέχουν όλοι να τη χρησιμοποιήσουν. Εάν δεν βγεις στον αγρό, αν δεν βγεις να είσαι δίπλα στον παραγωγό, να τον εκπαιδεύσεις, να τον προσελκύσεις, να δουλέψεις μαζί του, δεν πρόκειται να προχωρήσει κάτι. Ή αν αυτό που θα προχωρήσει θα είναι κάτι στρεβλωμένο που δεν θα λύνει κανένα πρόβλημα. Έτσι, αυτή ήταν και η προσέγγιση μας, έτσι ξεκινήσαμε, γιατί έτσι δυναμώνεις, μαζεύεις περισσότερα δεδομένα, βλέπεις κτλ. Έτσι δυναμώνεις, στο εξωτερικό. Κάνεις πάλι το Living Lab εκεί πέρα, πάντα όπου πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, αυτό ακολουθούμε. Φτιάχνουμε ένα Living Lab εκεί πέρα, δηλαδή έχουμε μια φάρμα πρότυπο από την οποία εξασκούμαστε για την καινούργια χώρα. Δεν μπορώ να εφαρμόσω αυτά που γίνεται στην Ελλάδα, στην Ισπανία ή στη Ρουμανία που είμαστε, ή στη Βουλγαρία ή στην Ελβετία. Είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να προχωρήσεις και θέλει υπομονή. Πάλι χρειάζεται υπομονή. Και προσωπικά και εγώ είμαι παντελώς αντίθετος στην οτροπία που περνάει περί spin-off και startup. Ωραία, φτιάξε κάτι, έχεις μια πολύ ωραία ιδέα, πάρε 10 εκατομμύρια, να την πουλήσουμε εμείς μετά 100 και να κάνεις την επόμενη μετά. Δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την νεολαία. Δηλαδή, στρεβλώνει πάλι την πραγματικότητα στην νεολαία. Η εύκολη λύση, θα καθίσω στην καφετέρια, θα σκεφτώ μια καταπληκτική ιδέα και θα έρθει ο επενδυτικός άγγελος να μου δώσει 100 εκατομμύρια να φτιάξω τη ζωή μου. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι καταστροφή. Θα πρέπει ναι να γίνονται startups, να γίνονται spin-offs, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Συνεχόμενη δουλειά από όλους, από όλη την ομάδα, από όλους τους ανθρώπους. Χωρίς δουλειά και μόνο με τη σκέψη δεν γίνεται. Μόνο οι αρχαίοι φιλόσοφοι μπορούσαν να προχωρήσουν έτσι. Εξαιρετικά. Ωραία. Πάω στην ερώτηση του κύριου Κουτσιώρη, κάνοντας ένα σχόλιο ότι, κατά την προσωπική μου άποψη, αν δεν βοηθήσεις, δεν εξυγχρονίσεις την κατάσταση και αν δεν βοηθήσεις με τεχνογνωσία, με μόρφωση σε αυτούς που διαχειρίζονται μια κατάσταση, ενδεχόμενα θα έχουμε πάλι τα ίδια λάθη. Οπότε, ενδεχόμενα πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, με τα θέματα αυτά που συζητήσατε, που συμφωνούμε απόλυτα. Θα σας πάω πάλι αλλού. Αν θέλετε, προφανώς μπορείτε να σχολιάσετε αυτό.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα ήταν εφικτό και να είναι και μια πρόταση τώρα απέναντι σε όλο το πάνελ. Έτσι έχουμε εκπροσώπους από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, έχουμε από το ΚΕΤΑ, έχουμε τη χαρά από τη ΔΕΠΑΝ. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα το να διοργανώνουμε, να καθιερώσουμε μια ετήσια έκθεση, ένα ετήσιο συνέδριο. Να είναι συνεργασία ΔΕΠΑΝ, ΔΙΠΑΕ, ΚΕΤΑ, επιμελητηρίων, φορέων της κοινωνίας γενικότερα, σε θέματα τέτοια, θέματα εφορίας, θέματα εξυγχρονισμού, θέματα προβλημάτων, στη Γεωργία πείτε το ότι θέλετε. Γενικότερα όλο αυτό το αντικείμενο να το ασχοληθούμε. Και πώς θα σας φαινόταν αυτή η ιδέα και βάζοντας στο τραπέζι την πρόταση ότι θα μπορούσαμε ως το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουμε την διοργάνωση ενός τέτοιου στο δικό μας τμήμα, στο τμήμα της Κατερίνης, που είναι και κοντά στο Θεσσαλικό κάμπο που έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό σαν πρώτο. Καταρχάς, το βρίσκω μια πολύ σοβαρή, πολύ καλή και ενδιαφέρουσα ιδέα. Εμείς ευχαρίστως θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Θα πω όμως την προοπτική όπως τη βλέπω εγώ και τι έχουμε κάνει σαν ΔΕΠΑΝ προς αυτήν την κατεύθυνση. Επί της ουσίας, τα προβλήματα ή ό,τι κάναμε σαν συζήτηση και σαν λύση σήμερα, τα εντάσσω σε τρεις άξονες. Πρέπει να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις, πρέπει να γίνουν αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και πρέπει να υπάρχει και εξυγχρονισμός που μέσα εκεί εντάσσεται νέα τεχνολογία, ψηφιακή γεωργία και ό,τι είναι σε θέμα υπηρεσιών και τεχνολογίας. Εμείς, ΑΔΕΠΑΝ, μπορούμε αφενός στο δεύτερο άξονα, και αυτό κάνουμε, η δουλειά μας αυτή είναι να υποστηρίζουμε προκειμένου να έχουμε πιο γρήγορα απορροφητικότητα για να γίνουν υποδομές. Με το ρόλο που έχουμε ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούμε θεσμικά οποιαδήποτε κενά ή οποιασδήποτε λύσεις να τις προτείνουμε θεσμικά σε επίπεδο Υπουργείου ή Υπουργείων προκειμένου να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί και αυτό απαιτείται. Τι λείπει? Λείπει ο τρίτος άξονας, που είναι οι νέες τεχνολογίες. Εκεί εμείς αποφασίσαμε και κάναμε μια στρατηγική κίνηση που έχει να κάνει με την υπογραφή ενός μνημονίου που έγινε το Φλεβάρι με το ΚΕΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε από κοινού ένα νέο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ, συμμετέχει η ΔΕΠΑΝ και έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για να συμμετάσχουν και τα Υπουργεία, τα αρμόδια και οι φορείς των τοπικών αυτοδιοίκησης, δηλαδή και πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να γίνει το εξής. Αυτό που λείπει είναι, κατά την άποψή μας, ο εντοπισμός σε κάθε Δήμο και στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, αλλά σε όλες τις ανάγκες που έχει σε εξυγχρονισμό και νέες τεχνολογίες, ο εντοπισμός των πραγματικών αναγκών. Δηλαδή, σχεδιάζονται εφαρμογές, γίνονται spin-off εταιρείες, γίνονται ανάπτυξη λογισμικού από διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά είναι σε επίπεδο θεωρητικού, σε θεωρητικό επίπεδο που δεν έχει έρθει ένας άνθρωπος να δει πώς λειτουργεί ο Δήμος, πώς λειτουργεί ο αγρότης σε σχέση με ένα Δήμο, σε σχέση με το Υπουργείο. Άρα, θα πρέπει να γίνει μια σύζευξη, να έρθουν οι αρμόδιοι, εσείς δηλαδή, και τα πανεπιστήμια ακαδημαϊκοί που έχουν την τεχνογνωσία, και τα ερευνητικά κέντρα και οι εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα να δουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ώστε να αναπτυχθούν εφαρμογές οι οποίες να είναι υλοποιήσιμες και δεν θα μπουν στο σιρτάρι ύστερα από μια προμήθεια που θα κάνει ένας Δήμος. Άρα, τι κάνουμε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία? Το σκεπτικό είναι ότι ο κοινός φορέας οριζόντια θα κάνει τις έρευνες, θα αναπτύσσει τις ανάγκες, θα βάζει τα barriers. Το ΕΚΕΤΑ ως ερευνητικό κέντρο, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, διότι προβλέπεται θεσμικά να το κάνει, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, διότι προβλέπεται θεσμικά να το κάνει, αναπτύσσουν τις λύσεις και η ΔΕΠΑΝ βοηθάει στην εφαρμογή αυτών των λύσεων, καταρχάς πιλωτικά όπως είπαμε και εν συνεχεία στην υιοθέτηση αυτών οριζόντια. Στο πλαίσιο αυτό, αν συνδυαστεί αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ήδη υλοποιείται, με ένα συνέδριο το οποίο σε αιτήσια βάση θα μπορεί να προβάλλει όλα τα κομμάτια που γίνονται από τις ιδιωτικές spin-off πρωτοβουλίες σαν λύσεις. Να κοιτάξτε, πήγαμε στο Δήμο Κιλελέρ, εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα και να η λύση που έκανε η spin-off εταιρεία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή το Διεθνές ή οποιοδήποτε ακαδημαϊκό φορέα, και εν συνεχεία η ΔΕΠΑΝ, κάνοντας τη διάχυση, στην ουσία εκπαιδεύει προσωπικό τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω της φιλοσοφίας την ίδια την Δημοτική Αρχή στην υιοθέτηση αυτών των πρωτοβουλίων. Άρα η απάντηση είναι ναι, έχουμε ξεκινήσει κατά τη δικιά μας άποψη μια σχετική πρωτοβουλία
στην αρχή της είναι ακόμη, το οποίο επειδή είναι στην αρχή της είναι και καλό να αγκαλιαστεί ενδεχομένως και από όλους σας και να γίνει και πιο δυνατή. Εμείς νομίζω δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε σαν Διεθνές Πανεπιστήμιο. Έρχομαι, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς με ενημέρωσαν ότι ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πάω στον κύριο Αχίλα κάνοντας σύντομη και σύντομη. Okay. Είναι μπαν. Okay. Κύριε Αχίλα, ξέρω ότι η δική σας ερευνητική ομάδα και το ξέρω καλά γιατί είμαι και εγώ μέλος. Έχετε αναπτύξει ένα πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό, εντάξει, okay, το λόγο. Έχετε αναπτύξει ένα εργαλείο για την περιβαλλοντική, για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα προϊόντα. Γενικότερα στις διαδικασίες και προϊόντα. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί στη Γεωργία? Αυτή είναι η ερώτηση που έχουν πέσει. Ναι, καταρχήν να πω το εξής. Συμφωνώντας με τους συναδέλφους, ως τμήμα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, ως Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας, προσπαθούμε η έρευνα να είναι εφαρμοσμένη. Προσπαθούμε να ακούσουμε τα προβλήματα της αγοράς, να παρέχουμε στελέχη στην αγορά εκπαιδευμένα, να παρέχουμε εργαλεία μέσα από την έρευνα που θα αξιοποιηθούν από τη βιομηχανία, από τον επιχειρηματικό κόσμο. Πράγματι, έχουμε αναπτύξει, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε, η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε ήδη αναπτύξει. Ένα εργαλείο για μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη μέθοδο της ανάλυσης κύκλου ζωής. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς να μιλήσουμε έτσι παραπάνω. Να πω το εξής. Η αξιολόγηση, η αποτίμηση των περιβαλλοντικών, καταρχήν, αν δεν μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς να το βελτιώσεις. Επομένως, πρέπει να το μετρήσουμε, να δούμε ποια είναι τα hotspots, ποια είναι τα σημεία αυτά που επιβαρύνουν την περιβαλλοντική απόδοση ενός συστήματος. Είναι οι μεταφορές, είναι η παραγωγή, είναι η πρώτη ύλη, ποιο ακριβώς σημείο στην παραγωγική διαδικασία, στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά είναι αυτό που επιβαρύνει, και για να μπορέσουμε μετά να το βελτιώσουμε. Όταν μιλάμε για ένα βιομηχανικό περιβάλλον, εκεί το σύστημα είναι πλήρως ελεγχόμενο. Έχω μια γραμμή παραγωγής, ξέρω τι υλικά μπαίνουν, ξέρω τι ενέργεια χρειάζομαι, ξέρω, μπορώ να τα υπολογίσω όλα. Βέβαια, εδώ πέρα, στο δικό μας την έρευνα, εντάσσουμε μέσα και τεχνολογίες IoT, δηλαδή, αντί να πρέπει να εισάγω την πληροφορία, η πληροφορία έρχεται από αισθητήρες, έρχονται πραγματικό δεδομένα, που είναι μια έτσι καινοτομία σας στο αντικείμενο. Συνήθως, τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά σήμερα παίρνουν μια στατική εικόνα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ενώ εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της κυκλικής βιομηχανίας είναι το να έχω μια δυναμική εικόνα και ανάλογα με τις παρεμβάσεις να μπορώ να δω πώς βελτιώνεται ή αν βελτιώνεται η διαδικασία. Και έρχομαι τώρα στο κομμάτι της γεωργίας, όπου εκεί πέρα, ακριβώς επειδή είναι ένα ανοιχτό σύστημα, ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα, χρειαζόμαστε εργαλεία όπως είναι τέτοιες πλατφόρμες ψηφιακής γεωργίας, η FarmBee, ώστε να μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία και να υπολογίσουμε τελικά αυτά την επίπτωση, να μπορούμε να δούμε ποια είναι τα προβληματικά σημεία, να μπορούμε να δώσουμε την πιστοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων, έτσι που είναι μια τάση, έρχεται, δηλαδή η πιστοποίηση είναι μια ανάγκη από την αγορά, και νομίζω ότι έτσι μια μικρή βοήθεια μπορούμε να παρέχουμε και μέσα από τέτοια εργαλεία. Πάντα στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας και όχι μιας έρευνας που θα έχει σκοπό να συντηρήσει ένα σύστημα και να μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις σημαντικές παρεμβάσεις. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κόσμο, έτσι, το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, νομίζω, και είναι και μέρες τέτοιες, κάναμε σαν ένα προεκλογικό event, παρά έτσι σαν επιστημονική μερίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Ερώτηση θέλετε να κάνετε? Θα κάνουμε μια ερώτηση. Μια ερώτηση θα την κάνουμε. Μια ερώτηση. Έλα. Μια ερώτηση. Ναι, θα δώσω εγώ το μικρόφωνο. Πείτε λίγο το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Και... Χατζηγιαννάκης, ερευνητής από τον Ενεργό Δήμητρα. Ήθελα να κάνω 2-3 παρεμβάσεις. Κύριε Αγγελόπουλε, πρώτα σε εσάς, ότι το πρόβλημα της γεωργίας σίγουρα είναι το κόστος σήμερα, ένα μεγάλο πρόβλημα,
αλλά θεωρώ μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει εμείς την προστιθέμενη αξία των προϊόντων. Δηλαδή με τον κατακερματισμό της υγής είναι αδύνατο να μειώσουμε πάρα πολύ το κόστος. Εκεί που πάσχουμε είναι, και θα πάρω παράδειγμα το βαμβάκι, στο οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση η αξιοποίησή του, διότι πάμε στις φθηνές αγορές. Διατίθεται στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Εάν χτυπήσουμε μεγαλύτερες αγορές, σίγουρα η αξία του, αυτού του προϊόντος θα αυξηθεί και θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τον παραγωγό. Κάτι άλλο. Σήμερα από τα ιδρύματά σας, τις γεωπονικές σχολές, αποφυτούν γύρω σε 6.000 γεωπόνοι το χρόνο. Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι το νούμερο. Είπε δύο πράγματα ο κ. Μπόχτης, σοφά κατά την άποψή μου. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών και ένα monitoring, δεν ξέρω αν το πιάσετε, δύο πράγματα. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών σημαίνει ότι ενώ βγάζουμε 6.000 γεωπόνους, εμείς που δουλεύουμε περισσότερο έξω, είμαστε σε μεγαλύτερη επαφή με τη γεωργία, νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε τις σχολές, τις γνώσεις, την εκπαίδευσή τους κτλ, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης το monitoring. Τα εργαλεία αυτά, όπως είπε και ο Μπόχτης, τα φέρνουμε απ' έξω, δημιουργούμε ανά περιοχή της χώρας, διαφέρει πάρα πολύ η εφαρμογή τους. Θέλει το monitoring για να τα ρυθμίσουμε. Διαφορετικά δεν κάνουμε κάτι. Εργαλεία. Στο τέλος δεν δουλεύει κανένα εργαλείο. Διότι δεν έχουμε δεδομένα, δεν έχουμε monitoring. Και ένα τελευταίο, κύριο Κουτσιώρη, το πρόβλημα της ασφαλείας στο εδατικό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Το δουλεύουμε πάρα πολύ, 4-5 προγράμματα. Είναι πολλών ταχυτήτων Θεσσαλία. Δεν πρέπει να χαράσουμε έτσι κάποιες γραμμές, διότι έχει χαρακτηριστεί, ας πούμε, το βαμβάκι, υδροβόρος καλλιέργεια, η οποία δεν είναι. Θάβουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι έτσι. Με πολύ καλή διαχείριση μπορούν να λυθούν όλα. Εκεί πάσχουμε από τη διαχείριση όχι μόνο του νερού και του εδάφους. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Μπορούμε να σε ενημερώσουμε κάποια στιγμή στη Θεσσαλία. Έχουμε μεγάλα προγράμματα. Είναι και πολλών ταχυτήτων η Θεσσαλία. Δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος από τους να κάνει μια... Πολύ σύντομα. Συμφωνώ. Ακριβώς. Όμως αυτό το οποίο δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, όπως σκεφτόμουν, θα πρέπει να πάμε στα γεωπονικά τμήματα σε επίπεδο συμβουλευτικής, να εκπαιδεύσουμε συμβούλους. Θα πρέπει λοιπόν ο γεωπόνος που βγαίνει έξω, γιατί αναφέρατε 3-4 προβλήματα, δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και η προώθηση. Το ότι πηγαίνει το βαμβάκι στην τουρκική, στην κακή αγορά, είναι θέμα προώθησης, καναλιών εμπορίας και τυποποίησης, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι πολύ καλύτερο από, έτσι, εγώ δεν ξέρω τη φυτική, ξέρω τη ζωική παραγωγή καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού προϊόντος είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβικό. Οπότε μιλάμε για συμβουλευτική. Παλιά είχαμε τις γεωργικές εφαρμογές, ξεπεράστηκαν, τώρα μιλάμε σε επίπεδο συμβουλευτικής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Αν θέλετε. Όχι, δεν έχω. Οπότε κλείνοντας, τέτοιο να σας ευχαριστήσω από κάτω και προφανώς ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να χειροκροτήσουμε λίγο για τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να τους ευχαριστήσουμε για τους φοιτητές. Ναι, σε όλο αυτό, γιατί ακούστηκαν πολύ για τη γεωπονία, αλλά εμείς, επειδή τώρα να μιλήσω και σαν φοιτήτρια, μας ενδιαφέρει και λίγο το δικό μας το συνάφι. Σε όλο αυτό, τα δικά μας παιδιά εδώ πέρα, εμείς, πώς μπορούμε... Μπορούμε να είμαστε παρόντες σε όλα αυτά τα γεγονότα. Αν μου επιτρέπετε και εμένα, αν και δεν είμαι στο πάνελ, νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε ότι... Απλά λίγο να πείτε λίγο ότι είμαι ο πρόεδρος του τμήματος. Ναι, Τριανταφύλου λέγομαι, είμαι ο πρόεδρος του τμήματος διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως αναφέρθηκε και πριν, περισσότερο βέβαια συζητήσαμε για την παραγωγή. Το κομμάτι το δικό μας είναι η διακίνηση των προϊόντων και μέσα στη διακίνηση σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες οι οποίες παρακολουθούν τη διακίνηση των προϊόντων, παρακολουθούν την αειφορία, παρακολουθούν τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη διακίνηση. Και εδώ ήθελα και εγώ να συμπληρώσω στην παρατήρηση που έκανε ο κύριος πριν.
μιλήσαμε πάρα πολύ για την παραγωγή, δεν μιλήσαμε όμως για την διαχείριση του προϊόντος. Και για τον Έλληνα παραγωγό η διαχείριση του προϊόντος είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μπορεί να παράγεις το άριστο προϊόν, το βαμβάκι, αλλά αν δεν το διαχειριστείς σωστά, και μέσα σε αυτό είναι βέβαια και η εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η τυποποίηση, είναι η αξιοποίησή του, τότε δεν πρόκειται ο παραγωγός ποτέ να έχει οικονομικό όφελος, γιατί αυτό είναι τελικά το κυρίαρχο το οποίο θα μας κατευθύνει στις παραγωγές. Αν λοιπόν δεν έχει το οικονομικό όφελος, δεν πρόκειται όχι μόνο να εφαρμόσει τεχνολογίες, αλλά ούτε καν να καλλιεργήσει. Και σε αυτό το κομμάτι η ΔΕΠΑΝ, η πολιτεία, οι Δήμοι πρέπει να έχουν κυρίαρχο ρόλο πώς θα οργανώσουν τη διαχείριση του προϊόντος. Να συγχαρώ, το πάνελ ήταν πολύ καταπληκτικό. Πιο πολύ νομίζω ενδιαφέρει τον κύριο Κουσιώρη. Σε κάποια άλλα ημερίδες που είχα πάει στο νομό Πιερίας, γιατί εκείνος ο νομός μας ενδιαφέρει και εκείνος έχει και εκείνος κάμπο, και η μεγαλύτερη μας παραγωγή είναι τα κτηνίδια. Σε αυτό που μου είχαν αναφέρει και είχαν έρθει η κυρία Καλογύρου και ο κύριος Χαρουτιάν κλπ, είχαν έρθει σε εκείνη την ημερίδα, αυτό που εμέσως είχαν δώσει μία πρόταση στους παραγωγούς ήταν η μη συνέχιση της καλλιέργειας του ακτινιδίου στο νομό Πιερίας, γιατί οι εκτάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να συμβάλλετε εσείς σαν ΔΕΠΑΝ, σαν συμβουλευτικοί, να μην βάζουν τόσες καλλιέργειες. Βλέπουμε ότι ήδη την άνοιξη ξεκίνησαν πάλι να βάζουν, ενώ οι αγορές έχουν περιοριστεί ή δεν έχουν επεκταθεί, οπότε καλύπτουν τον εφοδιασμό των χωρών των οποίων έχουμε κάνει συμφωνίες για την διακίνηση αυτού του προϊόντος. Αυτό. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσω στην ερώτηση. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα πλαίσιο, να χαράξουμε στρατηγική ως προς τα προϊόντα και το τι πραγματικά πρέπει σε μια περιοχή να γίνει ως παραγωγή. Εμείς, ο ρόλος μας είναι αυτό που το Υπουργείο, η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, με βάση την Εθνική Στρατηγική, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, εμείς ο ρόλος μας είναι αυτό που τελικά αποφασιστεί να βοηθήσουμε να εφαρμοστεί, να γίνει πιο γρήγορα, να υλοποιηθεί. Δεν έχουμε ούτε την τεχνογνωσία να μπούμε σε αυτό το τομέα και δεν είναι και θεσμικά ο ρόλος μας. Είναι θέμα γεωργικής πολιτικής, ακριβώς. Να σας πω, δεν είπα ποτέ να αφαιρεθεί. Σαφώς. Μα και στη Θεσσαλία κάνουμε ακριβώς αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε πολιτική ούτε απόφαση για αφαίρεση από το βαμβάκι το στήρο. Ποια είναι η πολιτική που έχει αποφασιστεί και γιατί κάνουμε αυτό το πιλωτικό έργο? Το ερώτημα έγινε ως εξής. Υπάρχει δυνατότητα για ένα νέο αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, αν δεν θέλει να καλλιεργήσει βαμβάκι και στηρά, να καλλιεργήσει ακτινίδιο? Όχι, λένε οι ειδικοί, διότι υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε ως ΔΕΠΑΝ με διάφορες δράσεις για να γίνει αυτό? Το αν τελικά θα γίνει παραγωγή, ποια παραγωγή θα γίνει εκεί, μπορεί τελικά να κάνουμε όλη τη διαδικασία και να συνεχίζουν να καλλιεργούν βαμβάκι. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπάρχει η εναλλακτική, ώστε η οποιαδήποτε πρόταση ή πρωτοβουλία των αγροτών να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη, να μπορεί να είναι υλοποιήσιμη. Ωραία. Θα κλείσουμε λίγο, γιατί ναι, ναι. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Ναι, θα το μετά. Ναι, τους φίτες. Ευχαριστούμε.